κόκκινο λουράκι. Το οποίο φαντάζομαι ότι μπορείς αργότερα, άμα δεν θες, να το αλλάξεις. Πάντως το ρολόι είναι φανταστικό. Okay. Και είναι για σένα με πολύ αγάπη, να σου φέρει γούρι και καλή χρονιά. Από όλους εμάς. Λοιπόν, μπορώ. Τι, μπορώ. Λοιπόν, μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες ο Θοδωρής σήμερα το πρωί και έλεγα μόνη μου. Γιατί ειδικά η πρώτη που ήρθε, έπεσα κάτω από τα γέλια. Με άκουσα δηλαδή να του φωνάζω. Βρε μαλλιάβουρα, πού είσαι μέσα στον αέρα και έχουν τα μαλλιά σου έχουν φύγει όλα μπροστά. Να σου πω. Και μετά κάποιες από τη Νέα Υόρκη που ήμασταν πέρσι. Σε ποια κάμερα να τις δείξω, να τις δείξω στην τρία. Πάμε. Είναι ο Θοδωρής αναμαλιασμένος. Όταν είχα μαλλιά. Ο Τόνις Φίνος. Ναι. Ο Oasis δεν είναι ο τραγουδιστής. Με το γυαλί το περίεργο. Είναι κάποιος. Δεν ξέρω τι κάνει. Κάνει κάτι με τα χείλια του. Πραγματικά όταν τον βλέπεις, λες ποιος είναι εσύ αυτός. Δηλαδή αν δεν μου το έχει στείλει ο ίδιος, θα έλεγα ρε μοιάζει με κάποιον, αλλά δεν ξέρω με ποιον. Λοιπόν, μου στείλε αυτήν. Εδώ είμαστε μαζί πέρσι. Τι ωραία που περάσαμε. Καμιά εταιρεία δεν θέλει κάπου να μας στείλει κατά το Μάρτι. Θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε κάποια δουλίτσα. Ναι. Μια συνέντευξη μας λείπει. Μας λείπει. Ένα φεστιβάλ να δούμε μαζί. Όσκαρ. Όσκαρ, καλά. Σιγά μας θυμηθούν στα Όσκαρ. Δεν το ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δείτε και εδώ. Απλές και κανονικά. Το έκανα εγώ. Εγώ πρέπει να σας δείξω για αυτές που έχω τραβήξει εγώ. Που παγώναμε, δηλαδή ήμασταν μπουμπουλωμένοι όλοι το χέρι, έπρεπε να τραβήξει τη φωτογραφία και δεν ξέρουμε με πιανού το χέρι. Ο ένας κράταγε, ο άλλος πίεζε. Τρέχαν μύτες. Έψαχνα να κάνω τις φωτογραφίες και έπεσα σε αυτές και λέω, τις έχετε, τις έχει, ας τις στείλω. Εγώ θα τις βρω, γιατί τώρα είναι περσινές και πρέπει να γυρίσω πολύ πίσω το iPad και θα σας δείξω μερικές από πέρσι. Λοιπόν, να αφήσουμε αυτό και να μπούμε σε κάτι πιο χαλαρό. Γιατί...